Ελλάδα ώρα 0, Κώστας Σουίτς. Μαζί μας έχουμε τον κύριο Λεκάκη, τον κύριο Γιώργο Λεκάκη. Κύριε Λεκάκη. Καλημέρα. Καλή σας μέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Όσο μπορεί να είναι. Λέγαμε προηγουμένως εδώ με τους φίλους μας, με τους καλεσμένους μας, για την Ελλάδα, για το... τα οικονομικά, πώς τα λεφτά υπάρχουν, τα λεφτά δεν υπάρχουν, πώς δημιουργηθήκε όλη αυτή η κατάσταση, σκόπιμα για να μπούμε στα μνημόνια, πώς με το τρίτο μνημόνιο παραδώσαμε και τα, ό,τι είχαμε και δεν είχαμε στο ταμείο και τα λοιπά. Και μέσα σε όλο αυτό το κεώνα και εν μέσω κορονοϊού, της γρίπης αυτής κορονοϊού, έρχονται και παίρνουν απόφαση πριν από 5-6 μέρες, αν θυμάμαι καλά, νύχτα, έτσι, το νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού για την αναδιοργάνωση του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων. Και φτάνουμε να δανείζουν τώρα, λέει, για 50 χρόνια τις αρχαιότητες ελληνικές σε ξένες χώρες κτλ. Για ποιο λόγο το κάνανε αυτό, κύριε Λεκάκη? Εσείς έχετε ασχοληθεί πάρα πολύ με αυτά τα θέματα. Πάρα πολύ. Λοιπόν, καταρχήν να σας πω ότι έγινε μια διαδικασία η οποία είναι ύποπτη. Ξεκινάει αρχικώς να αναφέρεται και να διαρρέει η διάρκεια των 100 χρόνων. Γίνεται ένας παντζουρλισμός. Τα μαζεύουν και το κάνουν 50 συν 50. 100 χρόνια. Ναι, ξέρετε, 99, 50, πώς γράφει ο Μπακάλης 3 και 99. 3 και 90, τα καρπούζια που πουλάει ο... Ναι, ναι, για να μην χτυπήσει άσχημα στο μάτι, ξέρετε, το ολόκληρο. Έτσι, όλα 100. Δεν βρίσκουν συμμάχους σε αυτήν την λαϊλασία, μιλώ για την κυβέρνηση, σε αυτή την ξενιλασία, σε αυτό το, πώς να το πω. Και το πάντα χρήσιμος πρόθυμος που βρίσκεται σε αυτές τις περιπτώσεις, το Κινάλ, λέει για να το ψηφίσω κάτω 25 και 25. Μάλιστα. Και τελικά, για να μην είναι μόνη της δακτυλοδεικτούμενη κυβέρνηση σε αυτήν την αποτρόπαια πράξη, συμμαχεί με το Κινάλ. Με το Πασόκ, με το Κινάλ, ναι. Ναι, δεν σας ακούω καλά. Ναι, το Πασόκ, λέω, με το Κινάλ, το ίδιο είναι, ναι. Τέλος πάντων, ναι, μην στάθουμε στα ονόματα. Και φτάνουν, ας πούμε, σε μια κατάπτυστη απόφαση, σε ένα κατάπτυστο νομοσχέδιο, το οποίο ψηφίζεται εν τέλει, για 25 συν 25 χρόνια δανεισμού. Εδώ όμως υπάρχουν πολλά προβλήματα. Καταρχήν, δεν τέθηκε στη διαβούλευση. Έτσι. Στη διάβια. Δεύτερον θέμα που θέλω να πω είναι ότι ακόμα γράφεται ότι πήγε προς ψήφιση η δεκαετία και τελικά ψηφίστηκε η 25 ετία. Δηλαδή, ακόμα και σήμερα που μιλάμε, αν δείτε το ηλεκτρονικό site της Βουλής, μιλάει ότι είναι για 10 χρόνια. Και τελικά αυτό που βλέπουμε να τυπώνεται στο ΦΕΚ, λίγες μέρες αργότερα με την φαρδιά πλατιά υπογραφή των πάντων και της Προέδρου της Δημοκρατίας, είναι 25 χρόνια. Δηλαδή, πώς άλλα γράφει το site της Βουλής? Διότι λάθος δεν μπορεί να κάνει τώρα, για όνομα του Θεού. Λέει, άστο εκεί και όποιος το δει. Ξέρετε, μεγάλωσα αρκετά σε αυτόν τον τόπο, έτσι, για να πιστεύω στα λάθη. Έτσι. Αυτό είναι κατάπτυστο. Και να σας πω ότι είναι μια τροπολογία στον προηγούμενο νόμο, ο οποίος προηγούμενος νόμος έδινε το δικαίωμα για 5 χρόνια δανεισμού. Το οποίο πάλι είναι πολύ. Συνήθως τα αρχαία τα δανείζουμε σε περιπτώσεις παροδικών ή περιοδικών εκθέσεων. Έτσι. Δηλαδή, γίνεται μια έκθεση σε κάποια περιοχή, το Παρίσι θέλει να κάνει μια έκθεση με τις Μυκήνες. Okay, πολύ λογικό να στείλεις 5 αντικείμενα, 10 από τις Μυκήνες για τους 2, 3, 5, 6 μήνες που θα διαρκεί αυτή η έκθεση και μόνο αυτή. Έτσι. Και λογικό είναι. Αυτό είναι στα πλαίσια σου και προβολής και διαφήμισης της χώρας σου, της ιστορίας και του πολιτισμού σου. Και αυτό με χίλιους κινδύνους, έτσι, να πέσει το αεροπλάνο, να χαθούν οι αρχαιότητές σου, διότι αυτό, δεν είναι θέμα αποζημίωσης, ασφάλισης. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να συζητηθεί, διότι ασφαλιστήρια συμβόλαια δεν έχουμε δει. Μα και τι να το κάνω, άντε, μα θα ασφαλίσανε και θα πούνε, σας τα ασφαλίζουμε για, ξέρω εγώ, 10 εκατομμύρια. Άμα χάσεις τις Καριάτιδες, π.χ., άμα χάσεις τον Ηνίωχο. Σωστό. Πάρα πολύ σωστό. Δεν πληρώνεται με τίποτα. Αλλά θέλω να σας πω και το εξής. Ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο τουλάχιστον θα κατέγραφε ένα προς ένα τα αντικείμενα που φεύγουν. Έτσι.
τουλάχιστον. Έτσι. Γιατί αυτή τη στιγμή λέμε ότι δανείζουμε 10. Είναι 10. Ποιος ξέρει. Ακριβώς. Αν είναι 10 ή 50 ή 100. Δηλαδή δεν υπάρχει διάβγεια σε αυτό το θέμα. Τώρα που σας έχω εδώ θα σας ρωτήσω και άλλα πράγματα. Εγώ θέλω να πω για τους ακροατές μας ότι ο κύριος Λεκάκης δεν είναι ένας απλός δημοσιογράφος, ένας συγγραφέας κτλ. Είναι κοινωνιολόγος, λαογράφος, συγγραφέας, ποιητής, στιχουργός, θεατρικός συγγραφέας, δημοσιογράφος. Είναι μέλος της Επιτροπής Διεκδίκησης Κατοχικών Δανείων και μέλος της Επιτροπής Διεκδίκησης Κλαπέντων Πολιτιστικών Στοιχείων. Θησαυρών, συγγνώμη. Ναι. Θησαυρών. Έτσι. Λοιπόν, είναι ο καθήλυνα αρμόδιος να μας πει αυτά όλα τα θέματα. Γιατί και πώς τα κάνουν. Διότι τυχαία, αγαπητέ κύριε Λεκάκη, αγαπητέ φίλε Γιώργο, δεν γίνεται τίποτα. Ναι, αυτό είπα από την αρχή. Ότι μεγάλωσα αρκετά για να πιστεύω στην τυχαιότητα. Έτσι. Επίσης, αυτό που θέλω να πω είναι το εξής. Πώς αμέσως υπέγραψε η πρόεδρος της Δημοκρατίας αυτόν τον νόμο. Δηλαδή, ναι. Αυτή η γυναίκα, αυτός ο θεσμός, όποιος και αν είναι, και άντρας, γυναίκα, δεν με ενδιαφέρει. Ναι. Μόλις του πάνε κάτι, το υπογράφει και την άλλη μέρα βγαίνει στο ΦΕΚ, στο τυπογραφείο. Μα γι' αυτό δηλαδή, είναι εκεί ο πρόεδρος, η πρόεδρος για να υπογράφει. Είναι εκεί για να ελέγξει το τι υπογράφει. Σωστά. Προφανώς λοιπόν, αφού έχει την υπογραφή της, συμφωνεί. Και η πρόεδρος Δημοκρατίας, η οποία προέρχεται από το ΣΤΕ, συμφωνεί σε αυτήν την ξενιλασία. Ωραία λοιπόν, εάν ο πρόεδρος, ξέρετε εγώ τι είχα πάθει. Είχα πάει στη γλυπτοθήκη του Μονάχου και φώναζα για τα κλαπέντα από την αφαία της Αιγίνης, που είναι όλος ο ναός εκεί πέρα μέσα. Βέβαια. Και οριόμουνα και φώναζα και ήρθανε φύλακες και security να με συλλάβουνε. Και τελικά φτάσαμε στο γραφείο του διευθυντού του μουσείου και μου λέει: τι φωνάζετε κύριε Λεκάκη, λέει ο Σέλας. Εδώ έχει έρθει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας σας. Τότε ήταν ο Στεφανόπουλος. Μάλιστα. Και μας έχει γράψει στο βιβλίο επισκεπτών συγχαρητήρια και τι ωραία έκθεση είναι αυτή. Και εγώ πήγαινα και φώναζα και οριόμουνα. Το ίδιο δηλαδή πόντε. Τι γίνεται σε αυτή τη χώρα. Φωνάζει ο απλός πολίτης, φωνάζει ο Έλληνας, υδροκοπάει, στεναχωριέται, δεν μπορεί να κοιμηθεί, ασφικτιά, πνίγεται, αυτοκτονεί. Και η ταγή του, η πολιτική του, οι άρχοντές του υπογράφουν με χρυσά γράμματα και τρώνε με χρυσά κουτάλια. Λίγο πριν πέσει το τείχος του Βερολίνου, πριν καταρρεύσει ο υπαρκτός σοσιαλισμός, βρέθηκα στο μουσείο Πέργαμον, στο Πέργαμον στο Ανατολικό Βερολίνο. Μάλιστα. Στο Πέργαμον Μουζέου. Εκεί λοιπόν, όπως ξέρετε, γιατί γελάσατε μόλις το ακούσατε, εκεί όπως ξέρετε είναι στημένες ελληνικές αρχαιότητες από την Έφεσο, από τη Μίλτο, από τα παράλια της Ιωνίας. Ναι. Της ελληνικής, της Ελλάδας. Έτσι. Ναι, ναι. Από τα παράλια της Ελλάδας, γιατί διεκδικεί τώρα ο Ερντογάν και οι δικοί μας δεν βγαίνουν να αντικρούσουν και να του πούνε τι λες. Μας λες ότι το ηχείος είναι δική σου επειδή έχει τα τζαμιά, λέει, και έχει πάνω τα τζαμιά μας και τα χάνια μας. Και εμείς να πούμε, επειδή έχουμε και εμείς επάνω όλη μας την ιστορία από την Αγία Σοφιά μέχρι την τελευταία γωνία της Ιωνίας, είναι ελληνικά, δεν μιλάει κανένας. Εδώ είναι ένα θέμα που πρέπει να συζητηθεί στη Διεθνή Ένωμη Τάξη, διότι έχουν ψηφιστεί πάρα πολλές διατάξεις και νόμοι και συμβάσεις, ναι, κλπ. Για την επιστροφή και τον αναγκαιότητα του επαναπατρισμού των αρχαίων, έτσι, της επανασυγκόλησης των μνημείων κλπ. Εδώ πρέπει να συζητηθεί και έχω θέσει εδώ και καιρό ένα πρόβλημα. Θα μας το πείτε αμέσως μόλις ολοκληρώσω αυτό για να μην το αφήσω, ναι, μην το ξεχάσω. Συγγνώμη, επειδή δεν ακούω καλά. Δεν πειράζει. Δεν με ακούτε καλά. Δεν ακούω, ναι, δεν ακούω. Με δύο μικρόφωνα και στο πέτο και μπροστά μου. Λοιπόν, βρέθηκα εκεί και μπροστά μου πήγαινε, βλέπω λοιπόν τις ολόκληρες, σχεδόν πόλεις ολόκληρες, στημένη με τα μάρμαρα, τα ελληνικά, με επιγραφές. Το βωμό της Περγάμου. Μπράβο. Λοιπόν, και μπροστά μου ήταν ένα γκρουπ από Εγγλέζους και τους ξεναγούσε μια Γερμανίδα ξεναγός. Και τη λέει: αυτά είναι τουρκικές αυτές. Και δεν κρατήθηκα κι εγώ. Και λέω: συγγνώμη, λέω, με συγχωρείτε πάρα πολύ, δεν είναι τουρκικές. Λάθος λέει η κυρία, ή δεν το ξέρει, ή το λέει σκόπιμα. Αυτά είναι έτσι και έτσι και έτσι. Είπα ό,τι ήξερα. Αν ήταν ο Λεκάκης εκεί, θα τους έκανε σκόνη όλους. Βέβαια. Λοιπόν, και με χειροκρότησαν. Με χειροκρότησαν. Ναι, γιατί προσέξτε, απλό...
και ειδοποιείται η ξεναγός αυτή, η, ναι, που μιλούσε εκεί στους, στους επισκέπτες, και έρχονται δύο με τα περίστροφα στη μέση, στη μέση. Θυμάστε πως τα βάζαν τα περίστροφα οι ανατολικό Γερμανοί στη μέση, ακριβώς τεραχοκοαλιά πίσω έρχονται, με, μου λένε ευγενικά ελάτε μαζί μας. Πήγα μέσα στο διευθυντή του μουσείου, ευτυχώς ήταν φιλέλληνας και λοιπά. Μου λέει, κοίταξε αγόρι μου, ήμουν 35 ετών τότε, κοίταξε, μου λέει, σωστά είναι αυτά που λες, αλλά μην τα λες εδώ. Ναι. Μην τα λες εδώ. Πήγα λοιπόν, περίμενα στο σταθμό το σιδηροδρομικό, γιατί έπρεπε να φύγω μέχρι τις 6 το απόγευμα, μετά αν δεν έφευγε σε πιάνα και σε βάζανε φυλακή στο καθεστώς του Χόνεκερ. Έτσι, φυλακή έμπαινες. Πήρα το Ούμπαν και γύρισα πίσω στο Βερολίνο Τσουρίχ Ναχ Μπερλίν. Ναι. Λοιπόν. Θέλω αυτά. Λοιπόν να σας θα, πω. Θα μας πείτε και για τις τους κλαπέντες πολιτιστικούς θησαυρούς. Ναι, ναι. Και όλα αυτά. Θέλω λοιπόν να σας πω ένα θέμα που θα συζητηθεί τον επόμενο καιρό στην Διεθνή Ένωμη Τάξη και που όπως σας είπα δεν υπάρχει δεν μπορεί να επικαλεστεί καμία νομιμότητα αυτός που κατέχει κλεμμένα αρχαία. Έτσι, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Έτσι. Οπότε σε όποιο δικαστήριο και να πάμε, σε όποια χώρα το έχει χάσει. Θα δικαιωθούμε. Γι' αυτό και δεν καταφεύγουν σε δίκες. Και κάνουν εξωδικαστικές συμφωνίες. Μεγάλα μουσεία, μεγάλες συλλογές κλπ. Έτσι. Λοιπόν, τώρα, αυτό που θα συζητηθεί είναι σε ποιον θα επιστρέψουν τα κλαπέντα αρχαία. Δηλαδή, εάν κάτι είναι από την Πέργαμο, αλλά την εποχή που έγινε στην Πέργαμο φυσικά δεν υπήρχαν Τούρκοι, υπήρχαν αρχαίοι Έλληνες εκεί. Το αντικείμενο που βρίσκεται της Πέργαμου αυτή τη στιγμή στην Αμερική, στην Γερμανία, στην Σκανδιναβία, θα γυρίσει στην Τουρκία ή στο λαό που το γέννησε, δηλαδή στους αρχαίους Έλληνες, οι οποίοι η φυσική συνέχειά τους είναι οι σημερινοί Έλληνες. Αυτό είναι ένα θέμα που θα συζητηθεί. Δηλαδή τα αντικείμενα, η τέχνη, ο πολιτισμός ανήκει στον λαό που τα δημιουργεί, όχι σε αυτόν ο οποίος πρόσκαιρα αυτή τη στιγμή για ένα χρονικό διάστημα ή τυχαίνει τώρα να είναι κατακτητής μιας περιοχής. Γιατί, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Ωραία, ας διεκδικήσουμε τότε τουλάχιστον αυτά που ούτως ή άλλως θα επιστραφούν στην Ελλάδα. Αυτά που μας έχουν κλέψει οι Γερμανοί, τουλάχιστον κατά την κατοχή από εδώ. Μόνο επί κατοχής και μόνο από τους Γερμανούς, αφήνω έξω Βούλγαρους και Ιταλούς, γιατί όπως γνωρίζετε είχαμε τριπλή κατοχή στη χώρα μας. Βέβαια. Μόνο από αυτούς και μόνο από τα επίσημα στοιχεία, τα καταγραμμένα επίσημα στοιχεία με έκθεση του ελληνικού κράτους τότε του 1946, είναι 8.500 κινητά αντικείμενα. Θεέ μου. Έτσι, τα οποία στην έρευνά μου, με μια απλή πρόσθεση δίπλα με βάση αυτών που τώρα δημοπρατούνται, αυτές τις στιγμές που μιλάμε, γίνονται 6.000 δημοπρασίες το χρόνο, αρχαίων. Το χρόνο, δηλαδή στις 300 μέρες, για βάλτε πως είναι 20 τη μέρα. Έτσι. Μόνο αν τα βάλεις δίπλα και πεις όσο κάνει ένα αρχαίο λιχναράκι σήμερα πάνω το πάρω από τη δημοπρασία της Νέας Υόρκης ή της Ζυρίχης, και τα προσθέσεις αυτά, το κόστος αυτό που πρέπει να καταβάλει η Γερμανία στην Ελλάδα για τα κλεμμένα είναι 1,5-3 εκατομμύριο. Εάν δεν το έχει, να δώσει τα κλειδιά της χώρας της και να σηκωθεί να φύγει από εκεί που είναι. Γιατί δεν νοείται να ελογίζεσαι Ευρωπαίος και να σε κλέφτης, να σε κλεπταποδόγος, να σε αρχαιοκάπηλος, να είσαι παράνομος, να είσαι δολιοφθορέας και καταστροφέας του πολιτισμού. Αλλά φυσικά ούτε Αφρικανός. Γιατί ούτε οι Αφρικανοί τα έχουν κάνει αυτά. Δεν έχει, ξέρω εγώ, κανένα αφρικανικό λαό ο οποίος να έχει πάει στη Σκανδιναβία και να έχει κλέψει. Δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί συμπεριφέρονται, λένε τους άλλους τριτοκοσμικούς, αλλά αυτοί είναι τεταρτοκοσμικοί. Και παρόλα αυτά σας λέω ότι σημερινοί ηγέτες της Ευρώπης, όπως ο Μακρόν, έχουν δηλώσει και έχουν ξεκινήσει να επιστρέφουν κλαπέντα στοιχεία σε αφρικανικές χώρες, οι οποίες ήταν υπό γαλλική κτήση, γαλλική κατοχή, στην εποχή της αποικιοκρατίας. Και είναι πάνω από 5.000 αντικείμενα. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι μια γενική τάση έχει αρχίσει να διαφαίνεται της επιστροφής των κλαπέντων. Έχουν αρχίσει να συνειδητοποιούν οι Ευρωπαίοι, περισσότερο και λιγότερο οι υπόλοιποι, οι Αμερικανοί και οι Ιαπωνέζοι είναι στο κόλπο με πολλά αρχαία και άλλοι πολλοί. Να δείτε ότι έχουν τα μουσεία της Ιαπωνίας είναι μια άλλη μεγάλη ιστορία. Αλλά έχουν αρχίσει κυρίως οι Ευρωπαίοι να καταλαβαίνουν ότι δεν μπορείς
να μιλάς για μια διεθνή ένωμη τάξη, να το παίζεις ο πολιτισμένος του πλανήτη Γη και να είσαι κλεπταποδόχος. Το ίδιο πράγμα λοιπόν τώρα, ερχόμαστε εμείς στο πιάτο να τους το προσφέρουμε με έναν ελληνικό νόμο. Δηλαδή, ενώ αυτοί οι Άγγλοι, ας πούμε, έχουν στριμωχθεί πάρα πολύ από διεθνή δημοσιεύματα, από προσωπικότητες, από καλλιτέχνες, από συγγραφείς, από επιστήμονες, έχουν στριμωχθεί πάρα πολύ με τα κλαπέντα, με τα κλεμμένα του λόρδου αυτού, του πιναλόρδου, ας πούμε, του Έλγιν. Και ήταν πολύ στριμωγμένοι. Και τώρα τι τους λέμε εμείς? Κάντε μια αίτηση να σας τα δανείσουμε αυτά που έχετε για άλλα 50 χρόνια νόμιμα. Οπότε τι θα φωνάσω εγώ και ο Βίλς και ο ένας και ο άλλος? Θα μας λένε, κύριε, έχουμε κάνει μια αίτηση Υπουργείου Πολιτισμού, έχει εγκριθεί, τα έχουμε νόμιμα για 50 χρόνια, ελάτε μετά από 51 χρόνια και βλέπουμε. Και το ξανασυζητάμε. Ποιος θα Βίλς θα υπάρχει, ποιος Λεκάκης θα υπάρχει, ποιος Μίτσος θα υπάρχει να το θυμάται αυτό το πράγμα? Κανένας. Θα το έχουν ξεχάσει και αυτοί που θα έχουν υποχρέωση να διατηρήσουν τις συμφωνίες αυτές και λοιπά, θα έχουν χαθεί τα πάντα. Και να σας πω και το εξής. Τι νόμος υπάρχει για τη χρήση εκκλησία σε κάθε κράτος? Δηλαδή, στην Ελλάδα έχουμε τα 20 χρόνια. Σε άλλες χώρες μπορεί να είναι παραπάνω ή λιγότερο. Αλλά θέλω να σας πω, ποιος μου λέει εμένα ότι δεν θα βγει ένας νόμος που θα λέει ότι έχω εγώ στα μουσεία μου 50 χρόνια, είναι δικό μου. 50 χρόνια δεν το ζήτησε κανείς. Άντε να τρέχεις στα δικαστήρια να πεις, ξέρεις, εγώ είχα ένα νόμο που τον είχα αναιρέσει με έναν άλλο νόμο, μετά έρθε μια παράγραφος που είχε παράγραφος, ναι, αυτή αναιρέθηκε με άλλη παράγραφο, και ψάξει τη Μενδώνη να τη βρεις και κούρευτην και τη Σακελαροπούλου. Δηλαδή, καταλαβαίνετε σε τι μπελάδες και σε τι κικαιώνες μπαίνουμε. Φανταστείτε λοιπόν, όπως είπατε, να έρθουν οι Γάλλοι, γιατί στη Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή ανήκουν οι Δελφοί, δυστυχώς και τα θέματα συμβάσεων των αρχαιολογικών σχολών με τους αρχαιολογικούς ελληνικούς χώρους πρέπει να ξανασυζητηθούν, να μπουν επιτάπητος. Να έρθουν λοιπόν οι Γάλλοι και να πούνε, εμείς θέλουμε τον Ηνίοχο για 25 χρόνια των Δελφών, έτσι, να τον βάλουμε δίπλα στη Νίκη της Αμοθράκης για 25 χρόνια και να κάνουμε μια καινούρια καμπάνια, ελάτε εδώ να δείτε το ωραιότερο άγαλμα της Νίκης και το νεωρότερο Ηνίοχο του πλανήτη Γη. Μάλιστα. Και να αρχίσουν να οικονομάνε οι Γάλλοι. Μόνον από έναν χώρο, από τη Σαμοθράκη. Ναι, δύο φοβερά αγάλματα. Που προσέξτε, όταν ετέθη το θέμα να φύγει η Νίκη, γιατί έχουν περάσει πόσα χρόνια από την κλεψιά, επιτέλους, και να ξελασπωθεί από αυτή την κατάρα που έχει το Λούβρο, να πάει στην Θράκη, γιατί πάλι ένας Γάλλος, ο Σαμπουιζό, την έκλεψε, την πήρε χωρίς άδεια από τους τότε Τούρκους κατόχους, κατακτητές του νησιού, και την πήγε από την Αδριανούπολη στο Λούβρο. Και όταν ετέθη λοιπόν το θέμα να ξαναεπιστρέψει, ο ίδιος ο Μιτεράν είχε πει και ποιος θα μπαίνει τότε στο Λούβρο να βλέπει τι. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, καταλαβαίνετε, θέλω να σας πω. Δηλαδή, τα έσοδα και ακόμα κάτι που δεν συζητήσαμε, αυτόν τον κατάπτυστο νόμο. Δεν υπάρχει κάτι για αμοιβαιότητα. Δεν είδα κάτι. Δηλαδή, εγώ θα σου δώσω 5 εκθέματα για να τα είσαι για 50 χρόνια. Εσύ από αυτά που θα οικονομάς θα μου δώσεις κάτι? Από τα εισιτήρια, να πω, βρε αδελφέ, σε μια δύσκολη κατάσταση είσαι, οικονομική, στα έχουν επιβάλει όλα αυτά πλάγια και έμεσα, εσύ έχεις την ουρά κάτω από τα σκέλια και το έχεις αποδεχτεί. Έχεις πάρει κάτι για όλη αυτή την ιστορία? Έχεις κερδίσει κάτι για όλη αυτή την ιστορία? Δεν φαίνεται τίποτα. Και υπάρχει και κάτι ακόμα πολύ πιο ύποπτο. Εδώ μέσα στο νόμο μιλάμε και για μνημεία. Δεν μιλάμε μόνο για κινητά αντικείμενα. Δηλαδή, αν αύριο μεθαύριο θέλουν την πύλη του Αδριανού, να μην σας πω για την Ακρόπολη, γιατί αυτά τα κάνουν μόνο οι Γερμανοί, μπορεί να τα σηκώσουν και να τα πανέχουν. Την τεχνογνωσία, το know-how και το παρελθόν το έχουν. Σωστά. Αλλά εγώ σας λέω για την πύλη του Αδριανού, που δεν είναι τίποτα να σηκωθεί με τη νέα τεχνολογία και να πάει μια βόλτα. Σας λέω για τους αέριδες, την πλάκα, ας πούμε, ξέρω εγώ. Σας λέω για τον Επικούριο, που ούτως ή άλλως τον έχουμε σαν τσαντήρμα χαλά εκεί πέρα, έτσι, όπως είναι πεταμένος. Και να πούνε, φέρτε τα λίγο εδώ να τα έχουμε για 25 χρόνια. Να κάνουν αίτηση. Και αυτή η αίτηση θα πρέπει να συζητηθεί, για σκεφτείτε, θα πρέπει να συζητήσουμε τώρα ένα κογκλάβιο γιαχνή σοφών, θα πρέπει να συζητήσει σοβαρά την αίτηση, γιατί θα είναι μέσα στα πλαίσια της νόμιμης διαδικασίας. Η Δανία, ας πούμε, να αποκτήσει τους αέριδες, λέω εγώ τώρα. Και να σου το πάω και ακόμα μακρύτερα, επειδή δεν μιλάει μόνο για μουσεία. Μιλάει και για παρεμφερή στοιχεία, μιλάει για συλλόγους, μιλάει για φορείς. Εγώ σας λέω ότι η Victoria's Secret θέλει να κάνει μια επίδειξη μοντέλων σε ένα μεγάλο κήπο.
και θέλει για αυτό τον κήπο να έχει 5 γυμνές Αφροδίτες από τα αρχαία ελληνικά μουσεία. Ναι, να είναι δίπλα στις μοντέλες. Ναι. Θα κάνει μια αίτηση λοιπόν το κάθε μαγαζί τέτοιο και θα λέει φέρτε μου 5 γλυπτές Αφροδίτες να τις έχω εδώ γιατί θέλω να κάνω γάμο, θέλω να κάνω βάφτιση, θέλω να κάνω δεξίωση, θέλω να κάνω παρέλαση, θέλω να κάνω επίδειξη. Και εμείς θα πρέπει να το συζητάμε γιατί αυτή η αίτηση είναι στα πλαίσια ενός νόμου. Δηλαδή το καταλαβαίνετε που φτάνουμε. Το τραβάω λίγο για να καταλάβετε την τραγικότητα που θα φύγει αυτό το πράγμα, θα εκτραχυνθεί. Πού είναι το ΚΑΣ, πού είναι η Ένωση Συνταγματολόγων Ελλάδος, πού είναι η νομική, η δικηγορική σύλλογη. Διότι αυτοί όλοι έπρεπε να έχουν ξεσηκωθεί, όχι μόνο γι' αυτό. Και για τα μνημόνια και για τα δάνεια και για τις αποζημιώσεις και, ναι, και μα αυτό που λέμε αγαπητέ φίλε Κώστα είναι μια σταγόνα ακόμα από ήδη ένα ξέχυλο ποτήρι. Έπρεπε να το έχουν κάνει όλοι αυτοί που ανέφερες πολλά χρόνια πριν. Έτσι. Αλλά τώρα θα πάει, αυτό, θα πάει κι άλλο. Έχει κι άλλη ουρά αυτή η μακριά γαϊδούρα. Δηλαδή φτάνουμε σε σημεία απίστευτα και επειδή πρόσεξε με λίγο τώρα. Εδώ έχει και μια φάκα. Το τυρί ήταν καλό. Επειδή το Υπουργείο Πολιτισμού φυσικά ούτως ή άλλως έτσι όπως είναι δεν μπορεί να κουνήσει το ένα ποδάρι βρωμάει τ' άλλο, να κουνήσει το ένα βρωμάει τ' άλλο. Θα δημιουργηθεί μια άλλη επιτροπή, μια ανεξάρτητη αρχή, έτσι τα έχουμε βαφτίσει τώρα, ναι. Μια επιτροπή σοφών, ένα ΚΑΣ νούμερο 2, ΠΑΣ ΜΟΥΣ ΜΟΥΣ. Μια επιτροπή όπως κάνανε του 1821, Ελλάδα 21, ναι. Και δεν λέει 1800, Ελλάδα 21. Μια επιτροπή από αυτούς που αντί να το ανεβάσουν θα το τελειώσουν, θα το σβήσουν. Δεν θα υπάρχει επανάσταση, θα υπάρχει το πόσο προόδευσε η Ελλάδα από το 1821 μέχρι σήμερα. Τίποτα για το ποιοι ρίξανε, χύσανε το αίμα τους για να είναι όλοι αυτοί και εμείς ελεύθεροι. Συγγνώμη αγαπητέ Γιώργο. Αυτή λοιπόν η επιτροπή θα χειρίζεται αυτά τα θέματα και θα εξετάζει αυτές τις προτάσεις. Μας ζήτησε δηλαδή ο Κώστας Γουίλς επειδή παντρεύει τα παιδιά του στον τάδε πύργο να το στολίσει με 12 αγάλματα αρχαίων Ελλήνων θεών. Πάρτε τον Δία από εκεί, από το Αρχαιολογικό Μουσείο, πάρτε τον Ποσειδώνα από το τάδε μουσείο, πάρτε αυτό και φέρτε τους εδώ πέρα γιατί θα ήθελα να κάνει ο Γουίλς, ο Λεκάκης, ας πούμε, το γάμο των παιδιών του Ψωνάρα. Και εσύ θα πρέπει να το συζητάς αυτό. Και αν δεν το συζητήσεις, πρόσεξε με λίγο, θα σε πάει και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο γιατί... Θα είσαι αντισυμβατικός. Ναι, αφού το έχεις σαν νόμο, γιατί δεν μου τα δίνεις. Τι είμαι εγώ, παρακατιανός, δεύτερος, τα έδωσε στο Μίτσο, δεν τα δίνεις σε μένα. Και ένας τέτοιος κικαιώνας θα εμπλακεί και δεν έχουμε πάρει χαμπάρι τίποτα, δεν έχουμε καταλάβει τίποτα. Γι' αυτό ήθελα να μιλήσουμε αγαπητέ Γιώργο. Εδώ το κάνανε ήδη με το Αβέροφ, δεν κάνανε δεξιώσεις, γάμους, βαφτίσια. Γενέθλια στο Αβέροφ, το πολεμικό, ναι, κάτω στο. Ναι. Που είναι μουσείο είναι. Είναι όχι, μουσείο, είναι. Όχι μουσείο, ναι. Αν είμαστε ελεύθεροι σήμερα. Το χρωστάμε στον Αβέροφ. Και αν η Ελλάδα είναι μέχρι εκεί πέρα που είναι, το χρωστάμε σε αυτό το πλοίο, έτσι. Έτσι, αυτό που όταν έβγαινε στο Αιγαίο μαζευόντουσαν τα Τούρκικα μέσα στα Δαρδανέλια. Ναι, ξέρεις, όλα αυτά είναι απόρρια της απώλειας της παιδείας. Έτσι. Του μονοτονικού. Της παιδείας, της έλλειψης του Ομήρου, της έλλειψης του Θουκυδίδη. Μπράβο, Γιώργο. Και όλα αυτά τα πράγματα. Εγώ έχω πει και έχω ξαναπεί, δεν θα πρέπει κανείς, μα κανένας, να βάζει υποψηφιότητα για υπουργός, για βουλευτής ή για πολιτικός, εάν δεν έχει περάσει από το ΑΣΕΠ ένα τεστ Θουκυδίδη Γυμνασίου. Έτσι. Να δούμε πόσοι από αυτούς που κάνουν τώρα τους πολιτικούς ταγούς μπορούν να απαντήσουν σε ένα απλό τεστ Θουκυδίδη γυμνασίου, όχι λυκείου. Έτσι. Γιατί έτσι. Αν δεν ξέρεις το Θουκυδίδη, δεν μπορείς να διαχειριστείς εθνικά θέματα. Και εκεί πέρα, αυτοί οι βουλευτές που το ψήφισαν, οι 150 τόσοι της Νέας Δημοκρατίας και οι άλλοι τόσοι εκεί του Κινάλ Πασόκ, πρώην Πασόκ, δεν ξέρω πώς λέγονται αυτοί, συνέχεια αλλάζουν ονόματα αυτοί εκεί πέρα. Αν όλοι αυτοί μαζί που το ψήφισαν αυτό, ρώτησαν τους ψηφοφόρους τους. Εσύ αγαπητέ φίλε που μ' ακούς και ψηφίζεις Νέα Δημοκρατία και ψηφίζεις Κινάλ, του έχεις δώσει κάποια λευκή επιταγή αυτού νου του τύπου που ψήφισες να σου διαχειριστεί την κληρονομιά σου? Του έχεις πει πήγαινε αγόρι μου στη Βουλή και ξεπούλα τα πάντα? Του έχεις πει πήγαινε στη Βουλή και πούλα τα αρχαία μου, δεν με ενδιαφέρουνε? Γιατί αν δεν διαμαρτυρηθείς φίλε είσαι συνένοχος με αυτόν που ψήφισες και με αυτόν που... Του έχεις δώσει αυτή την λευκή επιταγή και μην γκρινιάζεις τώρα.
Έχω ένα μήνυμα από τον δικηγόρο, τον Βασίλη τον Οπλατζάκη, τον καλό μας φίλο, ναι, που λέει δεν θεωρούνται εκτός συναλλαγής κατά το δίκαιο οι αρχαιότητες προφανώς. Ναι, προφανώς είναι εκτός συναλλαγής. Προφανώς είναι εκτός συναλλαγής. Αλλά... εδώ τώρα είναι τι συζητάμε, αν αυτός ο νόμος έρχεται αντιμέτωπος με άλλους νόμους, φυσικά και έρχεται. Όχι εκτός συναλλαγής, είναι και εκτός διατίμησης. Μα ήδη, γι' αυτό είπα εγώ το παράδειγμα του θορυκτού Αβέροφ. Ήδη, ναι, το έχουν κάνει. Μουσείο, ναι, είναι και αυτό. Δηλαδή δώσαν είναι... το μουσείο να κάνουν πάρτι. Με αντίτιμο όμως. Με αντίτιμο, βεβαίως. Με αντίτιμο. Δηλαδή το μουσείο το οποίο είναι ιστορικό μνημείο, έτσι, κηρυχθέν. Έτσι. Έτσι. Λοιπόν, καταλαβαίνεις που φτάνουμε. Και δεν μιλάει κανένας. Δεν σηκώνεται ρούπι, δεν ανοίγει μύτη. Δεν ξέρω τι άλλο να πω. Εσύ πάντως έχεις κάνει ένα τεράστιο αγώνα, τον έχω παρακολουθήσει, ξέρω, και θα ήθελα να είχαμε και χρόνο να μιλήσουμε, έχουμε 5 λεπτά, να μας πεις 2 πράγματα για το κατοχικό δάνειο, γιατί είσαι και μέλος της Επιτροπής, ναι, Διεκδίκησης Κατοχικών Δανείων. Ενδιαφέρονται, ναι, διότι προχθές άκουσα την πρόεδρο της Δημοκρατίας και την έκανε και ολοσέλιδο, πρωτοσέλιδο η εφημερίδα Εστία, ότι η πρόεδρος, λέει η Εστία, απίστευτη αλλαγή της εθνικής θέσεως στο μήνυμα για τα Καλάβρητα. Η πρόεδρος διέγραψε το κατοχικό δάνειο και αφήρεσε τη λέξη γερμανικές. Τη λέξη γερμανικές την έχουν καταπιεί όλοι αυτοί. Ναι. Χωρίς... δεν ξέρω πώς την αφήρεσε και πώς το, την κατάπιε. Όχι, δεν είπε γερμανικές αποζημιώσεις. Ναι. Τέλος πάντων, χωρίς εθνικότητα, οι επανορθώσεις για την κυρία Σακελαροπούλου παρέλειψε και τη φράση νομικώς ενεργές απαιτήσεις. Mm-hmm. Λοιπόν, έτσι, γιατί μίλησα εκεί. Δεν έχει καμία σημασία, ναι, τι λέει ο ένας και ο άλλος. Ο προφορικός λόγος δεν δεσμεύει κανέναν. Εδώ υπάρχει απόφαση της Βουλής. Ναι, αλλά και πρόεδρος της Βουλής, τώρα πρόεδρος του Δημοκρατίας, πρέπει να προσέχει τι λέει. Βέβαια, θα φοβηθεί να προσέχει, να πρέπει να προσέχει 10 φορές και να μετράει 10 και να κόβει μία. Έτσι. Σύμφωνοι, αλλά ας μην τρομοκρατηθούν οι φίλοι και ας μην το θεωρούν έτσι, ας πούμε, ότι κάτι έγινε και χάσαμε, γιατί ό,τι αρλούμπα πετάει ο καθένας εν τη ρήμη του λόγου του δεν σημαίνει ότι δεσμεύει κάποιο κράτος ή δεσμεύει κάποια απόφαση που ήδη έχει ληφθεί νομικά και έχει σταλεί και ρηματική διακοίνωση και η Γερμανία για μια ακόμα φορά δεν έχει απαντήσει, δεύτερη, μάλιστα, φορά στην ιστορία, γιατί έχει ξαναγίνει αυτό πολύ παλαιότερα επί Ανδρέα Παπανδρέου, έγινε και επί ΣΥΡΙΖΑ. Μπράβο. 2 ρηματικές διακοινώσεις. Αυτή τη φορά δεν απάντησε καθόλου. Την πρώτη φορά απάντησε με δελτίο τύπου, δηλαδή είναι εξωφρενικά ηρωνική η, σωστά, Γερμανία απέναντι σε όλα αυτά. Λοιπόν, θέλω να πω ότι... βρίσκει και τα κάνει. Ναι, ακριβώς. Βρίσκει μαλακούς πισινούς και τα κάνει. Ακριβώς. Λοιπόν, θέλω να πω λοιπόν ότι αρμοδιότερο σε μου είναι ο Τζανής Ογκούσκος να σας μιλήσει για το κατοχικό δάνειο, αλλά αυτή τη στιγμή το κατοχικό δάνειο, αυτά που χρωστάει η Γερμανία από τα νόμιμα που έχει πάρει από την Ελλάδα και νόμιμα πρέπει να επιστρέψει, γιατί αυτό λέει καλή σχέση. Και είχε αυτό αρχίσει λέει... και πλήρωνε το Τρίτο Ράιχ. Με πέτρινες επιταγές όμως. Πλήρωνε. Με πέτρινες επιταγές. Έστω, ναι. Έστω, είναι... το είχε αναγνωρίσει. Με πέτσινες επιταγές. Είναι το μοναδικό κράτος στον πλανήτη Γη που είχε εκδώσει επιταγές κρατικές χωρίς αντάλλαγμα. Μάλιστα. Προσέξτε. Ναι, ναι. Προσέξτε για ποιο κράτος μιλάμε. Δεν υπάρχει άλλο κράτος. Ούτε η Ουγκάντα το έχει κάνει. Έτσι. Ούτε η Ουγκάντα επί του Μογκαντίσου Μπουγκαντίσου. Η μεγάλη Γερμανία το έκανε. Η Γερμανία το έκανε. Η Ευρωπαϊκή Γερμανία το έκανε. Λοιπόν, είναι περισσότερα από αυτά που λένε ότι τους χρωστάμε στα δάνεια. Αυτό σας αρκεί το νούμερο, γιατί αυτό το κίζεται και όσο περνάει ο καιρός, έτσι. Ήτανε 350 δις, έχει γίνει 400, έχει ξεπεράσει τα 400 δις αυτά που χρωστάει η Γερμανία αυτή τη στιγμή. Από τα κατοχικά δάνεια που νομίμως είναι εγγεγραμμένα στα λογιστήριά μας. Προσέξτε, δεν σας μιλάω για άλλα πράγματα εγώ, γιατί μιλάμε, έχει κλέψει και προϊόντα, έχει κλέψει αποθήκες, έχει κλέψει μέταλλα, έχει κλέψει τις Παναγίες στα μάτια. Έχει και καταστροφές πάμε τώρα. Έχει καταστρέψει, τα οποία πρέπει να επανορθώσει. Αυτές είναι οι επανορθώσεις. Λιμάνια, γέφυρες, σταθμούς. Ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, αυτοκινητοδρόμους, σχολεία επιταγμένα, σχολεία κατεσταμένα, βομβαρδισμένες, όλα αυτά πρέπει να... δεν πας σε μια βέβαια, χώρα είναι οι, επανορθώσεις, είναι οι επανορθώσεις των κρατικών ζημιών που έκανα στη χώρα, είναι οι αποζημιώσεις των δολοφονηθέντων, των θυμάτων, έτσι,
Και είναι και το κατοχικό τρία διαφορετικά πράγματα. Και η επιστροφή των αρχαίων. Πού πάτε. Και τέσσερα λοιπόν. Και η επιστροφή και των αρχαιοτήτων. Και των ιστορικών ντοκουμέντων. Γιατί φανταστείτε ότι έχουν εκλέψει από την Κέρκυρα 70.000 βιβλία, από τις Μιλιές 15.000 βιβλία, από το Λέχοβο 5.000 βιβλία. Δηλαδή έχουν εκλέψει και βιβλία ιστορικής αξίας και κοιμηλίων που αυτή τη στιγμή, προσέξτε με, πρόσεξέ με Κώστα μου, τα ψηφιοποιούν. Ανεβαίνουν στο διαδίκτυο στην Γερμανική Βιβλιοθήκη και ανεβαίνουν με τη σφραγίδα που λέει πάνω Μιλιές, Αγία Λαύρα, τάδε. Δηλαδή έχουν πάρει ΕΣΠΑ λεφτά που έχουμε πληρώσει κι εμείς. Βέβαια. Για να ψηφιοποιήσουν αυτοί τα κλεμμένα από εμάς, να τα ανεβάσουν αυτοί πάνω. Δηλαδή δεν τα χωράει ο ανθρώπου νους αυτά. Και καθόμαστε και ασχολούμαστε με τον Μπαρμπαϊό, τον Μπαρμπαμάσκα και τον Μπαρμπακοστάκι. Με τον εγκλισμό, μείνετε στα σπίτια σας. Μετά τις 9 βγαίνει ο ιός και κυκλοφορεί. Και είναι επικίνδυνο να κυκλοφορείτε κι εσείς μετά τις 9, γιατί μπορεί να τον πετύχετε, να σας πετύχει στον δρόμο και να τρυπώσει κάτω από τη μάσκα κλπ. Και όλα αυτά τα έχουμε βάλει στην άκρη. Στην άκρη, τελείως. Στην άκρη. Από το Μακεδονικό μέχρι το Αιγαίο κτλ. Όλα αυτά είναι στην άκρη. Όπως το λες. Τίποτα άλλο. Έχουμε τώρα το θέμα να ασχολούμαστε. Τη γρήπη με το όνομα πώς το λένε. Coronavirus. COVID-19. Ναι. COVID-19. Ναι. Τελικά έτσι. Αυτό που χτύπησε αυτός ο ιός είναι η διεκδικήση των Ελλήνων έναντι των κλεπτών. Αυτό χτύπησε έτσι. Αυτός ο ιός τελικά. Αγαπητέ, και σταματήσανε, ναι. Μας βάζανε μέσα και δεν μπορούμε να βρεθούμε και με τους συντρόφους και τους φίλους. Ξεχάσουμε. Εδώ είναι θέμα ιατρικό πλέον, είναι θέμα ψυχολόγων, θέμα ψυχιάτρων. Θα πάθουν τόσες ζημιές οι Έλληνες που κλείνονται, που μασκοφορούν, που θα είναι ανεπανόρθωτες. Ποιος ο Έλληνας που είχε τα ιερά του στα βουνά πάνω στις κορυφές και ανοιχτά και σήκωνε τα χέρια και κοιτάγε το Θεό, έτσι, το σύννεφο, τον ήλιο λάτρευε, τους πλανήτες λάτρευε, ήταν φυσιολάτρης, φυσιοκράτης, έτσι. Ποιος ο Έλληνας. Μια τελευταία ερώτηση, γιατί έχουμε περάσει το χρόνο. Με την αμετάκλητη απόφαση του Αρείου Πάγου που τη βάζουν από συρτάρι σε συρτάρι οι υπουργοί δικαιοσύνης και αδικίας και τα λοιπά, τι γίνεται για τα θύματα. Υπάρχει η απόφαση αμετάκλητη του Αρείου Πάγου για τις αποζημιώσεις και τα λοιπά. Για τα θύματα. Ναι. Αυτό χρειάζεται υπογραφή ενός υπουργού δικαιοσύνης. Και γιατί δεν υπογράφει ο υπουργός. Έλαντε. Θα μου πεις, ρώτησε τον. Τον υπουργό. Έτσι. Μάλιστα. Χρειάζεται ένας υπουργός από τότε που έγινε, όσοι πόσοι περάσανε από τότε. Ξέρω εγώ, 30-40 υπουργοί. Παραπάνω. Και ρωτήστε τους. Κανένας υπουργός όλων των κυβερνήσεων. Αγαπητέ μου Γιώργο Λεκάκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.